Γεια σας φίλοι μου, σήμερα πάμε να φτιάξουμε εύκολα τυροπιτάρια. Χρειαζόμαστε ένα μπολ, 300 γραμμάρια νερό, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μία κουταλιά της σούπας ξύδι λευκό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, λίγο φρισκοτημένο πιπέρι και κοσκινίζουμε 600 με 650 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και το ρίχνουμε σταδιακά. Ωραία, θα χρειαστώ μια σπάτουλα ξύλινη και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια ομοιόμορφη ζύμη. Εφόσον δεν κολλάει η ζύμη μας, τώρα δεν τη χρειαζόμαστε την ξύλινη κουτάλα, οπότε θα συνεχίσω το ζύμωμα με το χέρι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, πάμε να κόψουμε 50 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Σκεπάζουμε μια μεμβράνη για να μην μας ξεραθεί η ζύμη. Έχουμε τελειώσει όλα τα μπαλάκια, 18 με 19 μπαλάκια βγαίνουν, οπότε τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση σε ένα μπολάκι. Θα σπάσω το τυρί μου. Θα χρειαστώ 1 μέτρο αυγό. Ελέγχουμε άμα είναι εντάξει, οπότε και αυτό μέσα. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και η γέμιση μας είναι έτοιμη, οπότε τώρα πάμε να ανοίξουμε το πιτάκι μας. Οπότε με τη βοήθεια ενός πλάστη, άμα μας κολλάει λίγο αλεύρι, εφόσον ανοίξουμε τη ζύμη μας σχετικά μία παλάμη, έτσι, αυτό που θα κάνουμε είναι με ένα πινελάκι θα περάσουμε την επάνω επιφάνεια με λίγο ηλιέλαιο. Βάζουμε τη γέμισή μας εδώ στη μέση και το κλείνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω εδώ. Βλέπετε? Εδώ. Και είναι έτοιμο. Πολύ ωραία, το πατάμε και λίγο από πάνω και τα βάζουμε από κάτω από μία μεμβράνη για να μην ξεραθούν. Πάμε να ετοιμάσουμε και τα άλλα. Πάμε τώρα να τα τηγανίσουμε σε ένα βαθύ τηγάνι. Θα ρίξω μπόλικο ηλιέλαιο. Ελέγχουμε το λάδι με μία δοντογλυφίδα. Ωραία, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει και τσιρτσιρίζει το λάδι. Οπότε πάμε να τα τηγανίσουμε. Τηγανίζουμε σε μεσαία θερμοκρασία, μην μας πάρουν απότομα χρώμα. Πάμε να βγάλουμε τα πρώτα κομμάτια. Και πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε. Εκπληκτικά τυροπιτάρια, ελπίζω να τα φτιάξετε όλοι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας!